Αργύρια ένα παιχνίδι χωρίς ενδιαφέρον σήμερα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Πύρας ως πρωταθλητής. Όντως, ήταν για δεύτερη χρονιά πρωταθλητής Κυπελλούχος. Δύσκολο επίτευγμα, γιατί πέρυσι χάσαμε την άνοδο. Φέτος πάλι από την αρχή ήταν λίγο δύσκολο να ξαναπάμε για πρωτάθλημα Κύπελλο. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Βρήκατε και μεγαλύτερη αντίσταση φέτος από την ΑΕΔ Μηνίου και το Σαρακινό. Ήταν καλύτερο το πρωτάθλημα και αυτό είναι ευχάριστο και για εμάς τους παίκτες, γιατί θέλουμε ανταγωνισμό, γιατί θα τα βρούμε και μπροστά μας τα μπαράζ όλα αυτά. Ευχόμαστε τώρα να δουλέψουμε δύο εβδομάδες που μας απομένουν όσο μπορούμε, για να καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική που πιστεύω ότι δικαιούται η ομάδα μας. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρέπει να την πάρουμε. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει φέτος ο Πύρασος και τα οποία δεν είχε πέρυσι για να καταφέρει να πανηγυρίσει? Τα στοιχεία φέτος πρέπει να είναι καθαρό μυαλό για αρχή. Την εμπειρία την έχει η ομάδα, υποθέτω. Όχι, υποθέτω, είμαι σίγουρος. Από εκεί και πέρα θα κρυθεί στη δύναμη και στην ψυχή, πιστεύω. Γιατί ποδόσφαιρο ξέρουν όλοι, και εμείς και οι αντίπαλοι, για να βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την κατάσταση. Οπότε ψυχή, δύναμη και καθαρό μυαλό. Πρόεδρε, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τον Πύρασο. Είχατε πει και στο ξεκίνημα τη σεζόν ότι η φετινή περίοδο ήταν δύσκολη, καθώς η ομάδα έχει κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά δεν κατάφερε να ανέβει κατηγορία. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε? Φαντάζομαι ότι και ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος αυτή την σεζόν, αλλά στο τέλος ήταν αίσια η έκβαση για την ομάδα. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το δεύτερο συνεχόμενο double. Για τον λόγο πρώτα απ' όλα αυτό που είπες, ότι υπήρχε φοβερός ανταγωνισμός, πολύ καλές ομάδες, οι αντίπαλοι μας φέτος ήταν πιο ισχυροί από πέρυσι και περισσότεροι από ένας. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά δείξανε ότι αυτή η ομάδα έχει μέταλλο, έχει μέσα το DNA του πρωταθλητή, τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα εδώ πέρα. Και ακόμα και αυτό το γεγονός ότι οι πανηγυρισμοί είναι σε μικρή έκταση αποδεικνύει ότι η ψυχή τους και το μυαλό τους είναι στο να βγει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τους συγχαίρω απόλυτα για όλο αυτό που κατέφεραν. Πραγματικά πολύ δύσκολο το επίτευγμά τους να καταφέρουν να μείνουν συγκεντρωμένοι μέσα σε όλες τις δυσκολίες που υπήρξαν όλη τη χρονιά. Και εύχομαι από εδώ και πέρα να πάνε όλα τα πράγματα καλά, να είμαστε υγιείς έτσι ώστε να καταφέρουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι η άνοδος. Και τώρα για τα μπαράζ ανόδο, όπως είπατε, ο Πύρασος μέχρι στιγμής είναι η μοναδική ομάδα που θα είναι πάλι στον όμιλο, καθώς η Λάρισα και η Κατερίνη έχουν καινούργιες πρωταθλήτριες. Στην Καρδίτσα ίσως είναι η Μυρίνη, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ποιο έμπειρη φέτος η ομάδα, ποιο θα είναι το στοιχείο αυτό που θα παίξει σημαντικό ρόλο? Σίγουρα η εμπειρία πιστεύω θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η δική μας ομάδα είναι αρκετά έμπειρη. Οι ομάδες είναι καινούργιες σχετικά τις άλλες, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, παιδιά. Όλα έχουν να κάνουν με την απόδοση μέσα στο γήπεδο. Αυτό που θέλουμε είναι να βρεθούμε σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση αγωνιστικά τότε. Θέλουμε τον κόσμο μας να έρθει να δώσει βροντερό παρόν, έτσι ώστε να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Τον ευχαριστούμε για όλη τη βοήθειά του, όλη τη χρονιά ήταν πολύ σημαντική και ελπίζουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω στην ομάδα και στα παιδιά αυτά και στον προπονητή. Πιστεύω ότι έχουμε την εμπειρία που χρειάζεται για να το καταφέρουμε.